ίδρυε της Αυστραλίας υποδέχθηκε το 2024 με ένα φαντασμαγορικό θέαμα. Η περίφημη όπερα του Σίδνεϊ φωταγωγήθηκε από χιλιάδες πυροτεχνήματα που δημιούργησαν ένα μοναδικό σόου. Ήταν ένα πάρτι που θα μείνει αξέχαστο σε όσους είχαν την τύχη να βρεθούν εκεί με τον πολύχρωμο χορό των πυροτεχνημάτων που προκάλεσε παραλήρημα ενθουσιασμού. Almost underneath the Sydney Harbour Bridge as it explodes in colour. You saw that fountain of light raining down off the Sydney Harbour Bridge there. It was just so spectacular. It really fills your heart to be here, to see the sky exploding. Σχεδόν 1 εκατομμύριο πολίτες και τουρίστες είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς το πρωί για να απολαύσουν το 12-λεπτο υπερθέαμα από καλύτερη θέση. Οι 8 τόνοι πυροτεχνημάτων, τα οποία ανανεώθηκαν όλα από τις προηγούμενες χρονιές, έδωσαν ένα ξεχωριστό τόνο. Η πρώτη χώρα που άλλαξε χρονιά δεν ήταν η Αυστραλία, αλλά οσύθιστε η Νέα Ζηλανδία. Η αλλαγή έγινε συγκεκριμένα από τον Sky Tower της πόλης του Auckland, ύψους 328 μέτρων, η κορυφή του οποίου φωτίστηκε με μια πανδεσία χρωμάτων. Ένα σόου με λέιζερ και κινούμενα σχέδια. Η επίδειξη κράτησε 5 λεπτά με πυροτεχνήματα 500 κιλών να εκτοξεύονται από τον πύργο. Λίγες ώρες πριν η χρονιά είχε αλλάξει στο Κιριμπάτι, γνωστό και ως νησί των Χριστουγέννων, τα νησιά Τόγκα και Σαμόα. Τη σκυτάλη της αλλαγής του χρόνου παίρνει Ασία. Από τα πιο εντυπωσιακά σόου παρουσίασε η Σεούλ. I have spent New Year's in New York City, in Paris, on a plane on the way to Iceland. But what I saw tonight here in Seoul, over the top. I'm almost speechless. Στη Νέα Υόρκη, χιλιάδες πολίτες περιμένουν την αντίστροφη μέτρηση της γυάλινης μπάλας, σήμα κατεθέν της Αμερικανικής Μεγαλούπολης. Στην Ευρώπη, ιδιαίτερη σημασία έχει φέτος το υπερθέαμα που προετοιμάζεται στο Λονδίνο. Η έλευση του 2024 συμπίπτει με την επέτειο των 100 χρόνων από την κατασκευή του Big Ben, του πιο εμβληματικού ρολογιού που δεσπόζει εδώ και έναν αιώνα στο κέντρο της Βρετανικής πρωτεύουσας.